Φίλες και φίλοι χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 40ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε μια μελέτη περίπτωσης που έχει σχέση με τοξικά ενήλικα παιδιά. Η φίλη που μου έστειλε την επιστολή έβαλε από μόνη της τον τίτλο, ο οποίος φυσικά είναι σκοπτικός, «Τοξικά ενήλικα παιδιά, τα αγκαλιάζεις ή τα σφάζεις". Είναι μια γυναίκα, αυτή που γράφει την επιστολή, στα 57 χρόνια, η οποία έχει χρόνιο ιστορικό ψυχικής κακοποίησης και συνεξάρτησης. Έχουμε μιλήσει σε προηγούμενα επεισόδια του podcast τόσο για την αδιόρατη ψυχική κακοποίηση, όσο και για τη συνεξάρτηση. Και η γυναίκα αυτή έχει κακοποιηθεί τόσο από την οικογένειά της, αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν ζωή η μητέρα της, η οποία σε μεγάλη ηλικία έχει παρεμβατική και τοξική στάση απέναντι στη γυναίκα που γράφει την επιστολή και η αδερφή της, η οποία έχει παρόμοιο τρόπο δράσης με τη μάνα της. Η γυναίκα αυτή έχει κακοποιηθεί όχι μόνο από την οικογένειά της, αλλά και από τους συντρόφους της. Με πρώτο και καλύτερο τον πρώην σύζυγό της, τον οποίο περιγράφει ως κακοποιητικό Νάρκισο, με τον οποίο είχε αποκτήσει και μία κόρη, η οποία σήμερα είναι 30 ετών. Στα 30 χρόνια ένα κορίτσι έχει ξεπεράσει το ηλικιακό όριο της ψυχοσυναισθηματικής δομικής εγκεφαλικής ανάπτυξης. Έχει ξεπεράσει δηλαδή ψυχοσυναισθηματικά την ηλικία της εφηβείας και πλέον στην ηλικία των 30, δηλαδή από τα 26 και πάνω στα κορίτσια, από τα 28 και πάνω στα αγόρια, μπορούμε να μιλήσουμε για ενήλικους ανθρώπους, στην περίπτωση αυτή για μια ενήλικη κόρη, η οποία ήδη έχει το δικό της στυλ προσωπικότητας. Από όσα μας γράφει η φίλη, φαίνεται πως η κόρη της έχει υιοθετήσει ένα τοξικό στυλ προσωπικότητας, το οποίο πολύ πιθανόν να είναι και ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας. Είναι σίγουρα ένα αντιωματικό. Και όταν λέμε ένα αντιωματικό, εννοούμε έναν άνθρωπο ο οποίος συνεχώς φέρει αντιδράσεις στους άλλους ανθρώπους και αντιρρήσεις. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι συνεργάσιμος και εύκολα και πολύ συνηθισμένα θα μπει στη διαδικασία να εναντιωθεί σε ό,τι συμβαίνει γύρω του. Ένα τύπος τύπο προσωπικότητα ή ανταγωνιστικό τύπο προσωπικότητα ή τοξικό τύπο προσωπικότητα και πολύ πιθανόν ναρκιστικό τύπο προσωπικότητα. Σα υπενθυμίζω το πέμπτο επεισόδιο αυτού του podcast, όπου μιλάμε για τον αρκισισμό ω στυλ προσωπικότητα. Η κόρη τη γυναίκα αυτή, λοιπόν, σε ηλικία 30 χρόνων, έχει ήδη την προσωπικότητά της η οποία είναι το λιγότερο τοξική. Είναι κάθετα αντίθετη στις προσπάθειες της μητέρας της να πάει no contact με την τοξική της μάνα και αδελφή. Πιέζει δηλαδή η 30χρονη κόρη την 57χρονη μητέρα να μην κόψει πλήρως τις επαφές με τη γιαγιά της και τοξική μάνα της μητέρας της, με τη θεία της και τοξική αδελφή της μητέρας της. Και Παρουσιάζεται να είναι πλήρως αφοσιωμένη στον πατέρα της, ο οποίος με βάση όσα μαρτυράει η μάνα της είναι ένας κακοποιητικός νάρκησος, δηλαδή ένας άνθρωπος με κακοποιητικό τρόπο και ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Η κόρη κατηγορεί τη μάνα ότι δεν είναι καλή μητέρα και την επιπλήττει και προσπαθεί να κατευθύνει τη ζωή της μητέρας της σάμπος, και η κόρη γνωρίζει καλύτερα από τη μητέρα πώς να ζήσει τη ζωή της, σαν πως και αντιστράφηκαν οι ρόλοι και η κόρη έγινε μάνα της μητέρας της αυτόκλητα. Αυτόκλητη όχι μόνο συμβουλάτορας, αλλά και επικριτής της μητέρας της. Και η φίλη θέτει μια σειρά από ερωτήματα, το οποίο θα τα διαβάσω τώρα περιληπτικά και στη συνέχεια θα διαβάσω την επιστολή της ολόκληρη, και θα σταματώ για να σχολιάσω ή να απαντήσω στα ερωτήματα που θέτει. Φταίω εγώ που η κόρη μου εξελιχθήκε έτσι. Υπάρχει ελπίδα η κόρη μου να σταματήσει να νιώθει δυστυχισμένη με την ίδια της τοξικότητα, Γιατί η κόρη μου έχει στραφεί υπέρ των αρχισιστικών στοιχείων στη ζωή μου, πρώην σύζυγο και πατέρα της, γιαγιά και μητέρα μου, θεία και αδερφή μου. Γιατί με πιέζει τόσο πολύ να μην ξεκόψω από τους κακοποιητικούς δικούς μου που εγώ θέλω να το κάνω ώστε να έχω την ειρήνη, την ανεξαρτησία, την ψυχική υγεία και την ψυχική ευημερία μου. Τι μπορώ να κάνω για όλα αυτά. Ευχαριστούμε τη φίλη για τα ερωτήματά της, τα οποία μας δίνουν την ευκαιρία σε αυτό το επεισόδιο, που είναι μια μελέτη περίπτωσης, να μιλήσουμε πιο εκτεταμένα για τα τοξικά ενήλικα παιδιά και τους τρόπους που έχουμε ή δεν έχουμε στη διάθεσή μας για να τα διαχειριστούμε. Πάμε λοιπόν να διαβάσουμε την επιστολή της κοπέλας αυτούσια έτσι όπως μου την έστειλε. Αγαπημένη μου Θέκλα, ήρθε η ώρα να σου γράψω κι εγώ. Τη ζωή μου τη ξέρεις σε πολύ καλό βαθμό, όσο ίσως δεν τη ξέρουν άλλοι. Αυτή τη ζωή εσύ εδώ και δύο χρόνια ενδυναμώνεις από τη μια και λιένεις τις γωνίες της από την άλλη. Σε ευγνωμονώ γι' αυτό. Ξέρεις ο τρόπος ζωής σου με δυναμώνει ...και συμπληρώνεται πρακτικά με τη θεωρητική προσέγγιση των podcasts... ...αλλά συσχετίζεται συχνά με τις μελέτες περίπτωσης που αναφέρει στα βίντεό σου. Σας πω εδώ ότι η κοπέλα αυτή παρακολουθεί το κανάλι μας εδώ και δύο χρόνια... ...και μάλιστα βρίσκεται και στο τέταρτο επίπεδο στη συμμετοχή. Στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν τέσσερα επίπεδα στη συμμετοχή... ...που στο τέταρτο επίπεδο, το οποίο είναι αποκλειστικά για γυναίκες έχουμε πέρα από τα βιβλία τα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε τα ειδικά ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία πέρα από τα βίντεο χωρίς διαφημίσεις πέρα από το ένα ψυχοεκπαιδευτικό webinar το μήνα έχουμε και την ευκαιρία να κάνουμε μια φορά την εβδομάδα μια δίωρη συνάντηση μέσω Zoom όπου εκεί έχουμε μια ψυχοεκπαιδευτική ομάδα στην οποία συζητάμε βαθύτερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη ψυχοεκπαίδευση. Η κοπέλα αυτή είναι 57 ετών, είναι μια γυναίκα η οποία έχει πολλά χαρίσματα, είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, είναι εκπαιδευτικός στο επάγγελμα, έχει κατακτήσει με κόπο και μόχθο και ακαδημαϊκά ορόσημα, αλλά και επαγγελματικά ορόσημα από νεαρή ηλικία διαγνώστηκε με ένα αυτοάνωσο νόσημα το οποίο δυσκολεύει τη ζωή της και σε ένα ποσοστό της δίνει μια σωματική αναπηρία. Παρόλα αυτά δεν τα βάζει κάτω, αγωνίζεται, προσπαθεί, εργάζεται όσο και αν αυτό είναι δύσκολο για την ίδια και προσπαθεί να βελτιώσει τη ζωή της. Όπως έχει μοιραστεί και στην ομάδα στο δεύτερο επίπεδο, προήλθε από μια οικογένεια όπως προερχόμαστε πολλοί από εμάς, από μια οικογένεια στην οποία οι δυναμικές συνδεσιμότητας με τους γονείς δεν ήταν υγιείς. Υπήρχαν στοιχεία ναρκισιστικής κακοποίησης από τους γονείς της προς την ίδια. Οπότε, όπως ήταν αναμενόμενο, χωρίς ψυχοεκπαίδευση, χωρίς ψυχοθεραπεία, όταν ε, άρχισε την ερωτική της ζωή να ελκύεται ψυχοπαθολογικά από άνδρες, επειδή είναι ετεροφιλόφιλοι, που να έχουν έναν αρκισιστικό στυλ προσωπικότητας. Έτσι παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, με τον οποίο απέκτησε και την κόρη της, η οποία τώρα είναι 30 ετών. Και όπως μας έχει περιγράψει, στο γάμο εκείνο δέχθηκε χρόνια αναρκησιστική κακοποίηση. Και μετά από το πέρας εκείνου του γάμου, κάποιες σχέσεις που είχε στη συνέχεια ήταν σε ένα παρόμοιο μοτίβο. Να την ελκύουν δηλαδή κακοποιητικοί άνδρες, με ένα τοξικό στυλ προσωπικότητα, με ένα αρχισιστικό στυλ προσωπικότητα, οι οποίοι αντί να τη δίνουν την αγάπη, τη συντροφικότητα και την ανταποδοτικότητα που λαχταρούσε, να τη προκαλούν αδιόρατη μεν σοβαρή δε ψυχική κακοποίηση. Κάτι το οποίο χειροτέρευσε και την υγεία τη και από τον καιρό που ήρθε στο κανάλι μα με αφορμή το χωρισμό από την τελευταία της σχέση, δύο χρόνια πριν, αποφάσισε να αλλάξει τη ζωή της, αποφάσισε να αρχίσει να αγαπάει και να υποστηρίζει τον εαυτό της και γι' αυτό το λόγο κάνει μια αποχή από τις σχέσεις. Είναι συνειδητά χωρίς σύντροφο αυτό το διάστημα και προσπαθεί να κλείσει τις πληγές της, να γιατρέψει τις πληγές της. Να αναφέρω ότι η κοπέλα αυτή κάνει ψυχοθεραπεία αρκετό καιρό προτού αρχίσει να παρακολουθεί τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο στο κανάλι μας στο YouTube και είναι σταθερή στη ψυχοθεραπεία της και πραγματικά και στην ομάδα στο τέταρτο επίπεδο του Zoom που κάνουμε κάθε Τετάρτη, χαιρόμαστε να βλέπουμε την πρόοδο της, τις προσπάθειες της, τα βήματα, τα άλματα που κάνει προκειμένου να ξεπεράσει τα ζητήματα της συνεξάρτησής της. Άρα αυτό σας το λέω για να εξηγήσω αυτό που γράφει τη ζωή μου, τη ξέρεις σε πολύ καλό βαθμό. Έχω λοιπόν τα παρακάτω ερωτήματα... Που ίσω κολλάνε στο τελευταίο σου podcast. Το τελευταίο podcast είναι το προηγούμενο podcast, το 31ο επεισόδιο, στο οποίο μιλήσαμε για την ευθύνη που φέρουν οι γονεί, ούτω ώστε τα παιδιά του να εξελιχθούν είτε σε θήτε κακοποίηση, θήτε bullying, είτε σε θύματα κακοποίηση, θύματα bullying. Εάν βέβαια το κρίνει εσύ βοηθητικό προ τα μέλη τη κοινότητά μα, βεβαίω και το κρίνω βοηθητικό και γι' αυτό και φτιάχνω αυτό το επεισόδιο. Τα ερωτήματα που θα σου θέσω αφορούν συνειδητοποιήσεις από τη μια και αναζήτηση τρόπων αντιμετώπισης τοξικών και εναρχισιστικών συμπεριφορών από την άλλη της ενήλικης πια κόρης. Είπαμε, η μητέρα είναι 57 και η κόρη είναι 30. Πρώτη συνειδητοποίηση. Άρα τώρα που η κόρη μου είναι στην αρχή της ενηλικίωσής της, και έχει ακόμα εναντιωματική και αρκετές φορές απαξιωτική συμπεριφορά απέναντί μου ή σε ό,τι αγαπώ, όποτε της έρθει, ο λόγος είναι επειδή εγώ δεν έβαλα τότε αυστηρά όρια, προτού δηλαδή να ενηλικιωθεί, όσο βρισκόταν στην παιδική και την εφηβική ηλικία, διότι ο μπαμπά τη που χώρισα μετά από 15 χρόνια γάμου, όταν ήταν 5 χρόνων η κόρη μου, είναι κακοποιητικό νάρκησο. Εγώ ήμουν συνεξαρτώμενη από συναισθηματικά παραμελητικού γονεί και νάρκησο μητέρα, και άφηνα να με κακοποιούν μπροστά τη τα μέλη τη οικογένειά μου, με μόνη αντίδραση το κλάμα μου. Άρα συνειδητοποιεί τώρα αυτή η μητέρα ότι όσο καιρό μεγάλωνε την κόρη τη, δεν έβαλε αυστηρά όρια τότε που χρειαζόταν, επηρέασε την κόρη της η σχέση της με τον πατέρα της, η σχέση της κόρης δηλαδή με τον πατέρα και η συνεξάρτηση της μάνας επηρέασε αρνητικά την κόρη και ένας α, τρόπος που η συνεξάρτηση της μητέρας μπορεί να επηρεάσει την κόρη ή το γιο ή η συνεξάρτηση του πατέρα μπορεί να επηρεάσει την κόρη ή το γιο είναι όταν αφήνει ο γονιός μπροστά στα παιδιά του να γίνεται ναρκισιστική κακοποίηση, να τον κακοποιούν δηλαδή είτε μέλη της οικογένειας του, είτε ένα ή μία σύντροφος, είτε ένα ή μία πρώην σύντροφος, είτε πρόσωπα από το φιλικό και επαγγελματικό περιβάλλον και να παρατηρεί το παιδί ότι ο γονιός στέκεται θυματοποιημένος, αποδέχεται παθητικά την κακοποίηση και δεν αντιδράει. Γιατί το κλάμα δεν είναι αντίδραση. Το κλάμα είναι ένας φυσιολογικός μηχανισμός του οργανισμού, ούτω ώστε να ανακοφιστούμε από τα δυσάρεστα συναισθήματα. Το κλάμα μας βοηθάει να νιώσουμε εμείς καλύτερα. Δεν συνιστά όμως το κλάμα σε καμία περίπτωση επιτυχή αντιμετώπιση της οποιασδήποτε μορφής κακοποίησης. Δεν είναι κακό να κλάψουμε όταν μας κακοποιούν, αλλά το να παραμείνουμε μόνο στο κλάμα δεν είναι ε, μία συνθήκη στην οποία αντιμετωπίζουμε την κακοποίηση ή οριθετούμε τους κακοποιητές ώστε να μην μας κακοποιήσουν ξανά. Είναι κάτι που δείχνει ότι ναι μεν πονάμε, αναζητούμε ένα φυσικό τρόπο να ανακουφιστούμε γιατί μέσα από τα δάκρυα μας φεύγουν σε συμπυκνωμένες ποσότητες νευροδιαβιβαστές που έχουμε τη στενοχωριά και τη θλίψη και αυτό έχει βρεθεί σε χημικέ αναλύσει των δακρύων που έγιναν πριν από μια δεκαετία περίπου και ξέρουμε ότι τα δάκρυα που έρχονται από πόνο και από θλίψη είναι ένα φυσικό τρόπο ώστε να αποτοξινώνεται ο οργανισμό από του νευροδιαβιβαστέ που έχουν να κάνουν με τη στενοχώρια και τη θλίψη, οι οποίοι αν παραμείνουν στο σώμα μα για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να κάνουν και σωματική και ψυχική ζημιά. Όμω σε καμία περίπτωση, ξαναλέω, δεν είναι το κλάμα αντιμετώπιση. Είναι καλό να κλαίμε γνωρίζω ανθρώπους οι οποίοι δυσκολεύονται να κλάψουν και αυτό είναι κάτι που τους δυσχεραίνει στο να έχουν καλύτερη ψυχική υγεία όμως πέρα από το κλάμα και ίσως μετά από το κλάμα χρειάζεται να βάλουμε stop, να βάλουμε όρια στον όποιον άνθρωπο προσπαθήσει να μας κακοποιήσει. Άρα η συνειδητοποίηση της γυναίκας αυτής έρχεται στο ότι εγώ η ίδια δεν προστάτεψα το παιδί μου σε νεότερες ηλικίε από το να παρατηρήσει και να μιμηθεί συμπεριφορές αφύσικες, συμπεριφορές απαράδεκτες. Ερώτημα. Τώρα όμως που η κόρη μου είναι στα 30 της και εγώ στα 57 μου, υπάρχει ελπίδα να σταματήσει να με κακοποιεί η κόρη μου? Με ποιο τρόπο, με ποιες τεχνικές. Αχ, αχ, αχ. Είμαι αισιόδοξο άνθρωπο και υφέρελπη. Όμω σε αυτή την περίπτωση θα σου πω το προφανέ ότι δεν υπάρχει μεγάλη ελπίδα. Δυστυχώ. Γιατί η προσωπικότητα ενός ανθρώπου παγιώνεται μετά από τη λήξη της ψυχοσυναισθηματικής ηλικίας της εφηβείας. Που όπως έχουμε πει πολλές φορές, αυτή συμβαίνει γύρω στα 26 στα κορίτσια και γύρω στα 28 στα αγόρια. Υπάρχει ένα τεράστιο χρονικό διάστημα από τη γέννηση ενός βρέφους μέχρι και τα 26 χρόνια όταν είναι για κορίτσι, ολόκληρα 26 χρόνια, μέσα στα οποία μπορούν να γίνουν παρεμβάσει από γονεί, παιδαγωγούς, θεραπευτές, παρεμβάσεις οι οποίες να προλάβουν μια ε, πορεία πλαπτική για την προσωπικότητα του παιδιού που αναπτύσσεται. Εδώ θέλω να σου πω και να πω και σε πολλούς από εμάς, ότι δεν θα έπρεπε να παραξενευόμαστε όταν κάνουμε παιδιά με ανθρώπους οι οποίοι έχουν αρχισιστικό στυλ προσωπικότητας, με ανθρώπους με ένα αντιωματικό στυλ προσωπικότητας, εάν μεγαλώνοντας αυτά τα παιδιά επιλέξουν να υιοθετήσουν ένα στυλ παρόμοιο με τον άνθρωπο με τον οποίο κάναμε τα παιδιά. Και επειδή παρατηρείτε ότι μία γυναίκα ή ένας άνδρας που προέρχεται από μία οικογένεια στην οποία υπάρχει ναρκισιστική κακοποίηση και τοξικότητα, πολύ πιθανόν να βρει ελκυστικό ένα τέρι που να έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με την τοξική και κακοποιητική οικογένεια. Εάν κάνουμε παιδί με έναν άνθρωπο τοξικό, ερχόμενοι και από μια τοξική οικογένεια, τότε και μόνο με τον νόμο των πιθανότητων παίζοντας, είναι πολύ πιθανό κάποιο από τα παιδιά μας να βγει τοξικό. Θα μου πείτε μόνο τα γονίδια παίζουν ρόλο. Όχι. Παίζουν ρόλο και τα γονίδια, αλλά και το περιβάλλον. Εάν όμως γεννά σε ένα παιδί μέσα σε μια οικογένεια, μέσα σε ένα ζευγάρι, στο οποίο ζευγάρι ο ένα λειτουργεί ω συνεξαρτόμενο και ο άλλο ω ο ένα είναι κακοποιητή και ο άλλο είναι θύμα, το, ο ένα είναι θήτη και ο άλλο είναι θύμα, είναι πολύ πιθανόν το παιδί να καθρεφτήσει και να μιμηθεί τη συμπεριφορά του θήτη. Γιατί ο θήτης στα παιδικά μάτια παρουσιάζεται ως πιο ισχυρός, και κάποιος ο οποίος επικρατεί. Οπότε δεν είναι παράδοξο αν εμείς μεγαλώνουμε παιδιά ενώ είμαστε αποδυναμωμένοι οι γονείς δηλαδή, τα παιδιά μας να μην μιμηθούν τη δικιά μας καλοσυνάτη και καλοήθη προσέγγιση προς τους άλλους ανθρώπους, αλλά να μιμηθούν την πιο ανταγωνιστική, την κακοήθη προσέγγιση του ναρκησιστή γονιού ή της τρία γιαγιάς, ή του ναρκισιστή παππού, της ναρκισής του ναρκισιστή θείου και ούτω καθεξής. Τα παιδιά αντιλαμβάνονται ποιο είναι πιο δυνατός μέσα σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, ποιο υπερισχύει, ποιο καταφέρνει να γίνει το δικό του. Και επίσης αντιλαμβάνονται πόσο αποδυναμωμένος είναι κάποιο ο οποίο δέχεται κακοποίηση και δεν την σταματάει, δεν την εμποδίζει με κάποιο τρόπο. Οπότε, Εσυγχώρησε από τον πατέρα τη όταν ήταν πέντε ετών, εξακολούθησε όμω να δέχεσαι κακοποίηση από το οικογενειακό σου περιβάλλον και από τον πρώην σύζυγό σου. Γιατί πολύ συχνά έχουμε διαζύγια υψηλή σύγκρουση με ναρκιστέ, οι οποίοι εξακολουθούν να κακοποιούν ψυχικά τον συνεξαρτώμενο πρώην του ή την συνεξαρτόμενη πρώην του για πολλά χρόνια μετά. Και μέσα από δικαστικό πόλεμο και μέσα από ψυχολογικό πόλεμο και χρησιμοποιώντας και τα παιδιά ως δούριους ύπους ή ως κατασκόπους, ως μεταφορής μηνυμάτων. Δυστυχώς, οι ναρκισιστές γονείς και σε ένα γάμο αλλά και σε ένα διαζύγιο μπορεί να χρησιμοποιήσουν επί τούτου τα παιδιά τους ως υπτάμενους πυθίκου για να εξαπολύσουν τις επιθέσεις τους προς τον ή την πρώην σύζυγο. Οπότε δεν είναι παράξενο θα έλεγα ότι είναι αρκετά αναμενόμενο εάν είμαστε συνεξαρτόμενοι και μεγαλώσαμε σε μια οικογένεια που δεν μας φερόντουσαν καλά οι γονεί μα, τα αδέφια μα, η εκτεταμένη οικογένεια και μετά πήγαμε και παντρευτήκαμε και κάναμε παιδιά με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παρόμοιο στυλ με τους υπόλοιπους κακοποιητέ μας, ένα παιδί που μεγαλώνει σε μια οικογένεια που υπάρχει ένα θύμα και πολλοί κακοποιητέ, είναι πολύ πιο πιθανό να επιλέξει να μιμηθεί του κακοποιητέ παρά το θύμα. Γι' αυτό το λόγο στο κανάλι αυτό, το ψυχοεκπαιδευτικό στο YouTube, αλλά και στα επεισόδια του podcast, τα το οποία μπορείτε να ακούσετε σε οποιαδήποτε πλατφόρμα ακούτε podcast, δίνουμε τόσο πολύ έμφαση στην αναγνώριση των συνεξαρτητικών μοτίβων συνδεσιμότητας, στην αξιολόγηση των δυναμικών των σχέσεων και στην ενθάρρυνση ώστε οι άνθρωποι με στοιχεία συνεξάρτησης και οι θυματοποιημένοι άνθρωποι να κινητοποιηθούν για να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Για να θεραπεύσουν τα τραύματά τους και να μπορούν επιτέλους να αποκτήσουν ψυχολογική δύναμη. Όταν έχουμε μία δυναμική σχέση θήτη και θύματος, το θύμα φαίνεται και είναι αποδυναμωμένο και ο θήτης έχει ισχύ πάνω στο θύμα. Άρα όταν το θύμα ενδυναμωθεί μπορεί να αποτελέσει ένα υγιές πρότυπο, ένα υγιές παράδειγμα για τα παιδιά ότι ναι υπάρχει ο ένας ο γονέας, ο οποίος είναι εναντιωματικός, είναι κακοποιητικός, είναι αρχισιστής, έχει ξεσπάσματα οργής, λειτουργεί με τρόπους έτσι πολύ δυναμικούς και χωρίς σεβασμό προς τους άλλους. Υπάρχει όμως και ο άλλος γονιός ο οποίος είναι μεν καλοσυνάτος, έχει μεν καλοήθεια, αλλά είναι αυστηρός στα όρια του και δεν επιτρέπει σε κανέναν να το τσαλαπατά και ούτε οπωσδήποτε τσαλαπατά κανέναν αυτός. Σημαντικό αυτό. Στο ερώτημα της φίλης, αν τώρα η κόρη της μπορεί να σταματήσει να την κακοποιεί, αν υπάρχει ελπίδα, ξαναλέω πως η ελπίδα είναι μικρή, επειδή ήδη σε αυτή την ηλικία η προσωπικότητα είναι αρκετά παγιωμένη. Όμως, με βάση τις νεότερες γνώσεις της νευροψυχολογίας και των νευροεπιστημών γνωρίζουμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος διατηρεί την νευροπλαστικότητα του σε όλη τη διάρκεια της ζωής ενός υγιού ανθρώπου. Υπάρχει μια μικρή περίπτωση για αλλαγή και αυτή η αλλαγή θα επέλθει μόνο αν η φίλη βάλει σοβαρά όρια στην κόρη της, αυστηρά όρια. Με διαβεβαιωτικότητα, assertiveness είναι όρος στα αγγλικά, οριοθετήσει την κόρη της. Της δείξει ξεκάθαρα ότι δεν ανέχεται οποιασδήποτε μορφής επίκριση, παρακίνηση για πράξεις που η μητέρα συνειδητά έχει επιλέξει να μην κάνει και γενικότερα ότι δεν δέχεται να τι κάνει η κόρη της το αφεντικό. To boss her around. Η μόνη σου ελπίδα είναι αυτή. Και για να ησυχάσει από τον ψυχολογικό πόλεμο που σου κάνει η κόρη σου, αλλά και για να τη δώσει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι αυτή η συμπεριφορά από σένα δεν είναι αποδεκτή. Δηλαδή, αυτή την αυστηρότητα στα όρια που δεν επέδειξε μεγαλώνοντα την κόρη σου προ τον πατέρα τη, προ του δικού σου, και τώρα την επιδεικνύει προ του δικού σου και η κόρη σου αντιδρά να την επιδείξεις επί τούτου και με στόχευση στην κόρη σου. Να μάθει δηλαδή η κόρη σου ότι δεν γίνεται να κάνει αυτή κουμάντου στη δική σου τη ζωή. Είναι ενήλικας, είναι 30 ετών να ζήσει τη δική της τη ζωή και δεν της πέφτει λόγος για το πώς ζεις εσύ τη δική σου τη ζωή. Και επειδή είμαι σίγουρη ότι πολύ πιθανόν να χρησιμοποιεί η κόρη σου την ασθένεια σου το γεγονό ότι έχει αυτό το αυτοάνωσο νόσημα που σε δυσκολεύει στη ζωή σου και σε δυσκολεύει στην κινητικότητα να το χρησιμοποιεί ω δικαιολογία και να λέει εγώ η κόρη σου θέλω να σε φροντίσω επειδή έχεις θέμα υγείας και επειδή έχεις ανυμπόρια κλπ. αυτό θέλω να σε ενημερώσω ότι δεν της δίνει κανένα δικαίωμα για να σε χειρίζεται να σε διαχειρίζεται, να σε κακομεταχειρίζεται με τον τρόπο που σε κακομεταχειρίζεται. Από τη στιγμή που εσύ δεν ζητά τη βοήθειά τη, και γνωρίζω πολύ καλά ότι δεν ζητά τη βοήθειά τη, και δεν τη λε: Η μαμά είναι άρρωστη, και η μαμά είναι κρίμα, και έλα εδώ να φροντίζει τη μαμά, αλλά είσαι ένα άνθρωπο που αναλαμβάνει μόνη σου την ευθύνη του εαυτού σου και είσαι θαραλέα και δυναμική. Και μου θυμίζει αυτό και την περίπτωση του άνδρα από το 34ο επεισόδιο του podcast του άνδρα ο οποίο ακροτηριάστηκε λόγω των συνθήκων που θα ακούσετε εάν δεν έχετε ακούσει το 34ο επεισόδιο του podcast ή των συνθήκων που ήδη ακούσατε αν το έχετε ακούσει που και αυτός παίρνει τη ζωή του στα χέρια του χρησιμοποιεί τα βοηθήματα που του δίνει η επιστήμη και δεν εξαρτάται στην περίπτωση εκείνη από τους γονείς του, στην περίπτωση εσύ δεν εξαρτάσαι από την κόρη σου. Δηλαδή, αν γνώριζα ότι εσύ ζητάς την κόρη σου να είναι η φροντίστριά σου, τότε θα σου έλεγα από τη στιγμή που τη ζητάς να σε φροντίσει, πρέπει να αποδεχθείς και το γεγονός ότι σου κάνει το αφεντικό. Εσύ όμως δεν τη ζητάς να σε φροντίσει. Αναλαμβάνει μόνη σου την ευθύνη του εαυτού σου. Άρα δεν έχει κανένα λόγο η κόρη σου και καμιά δικαιολογία πρωτίστως για να σε κάνει bossing around. Πάμε τώρα στην επόμενη συνειδητοποίηση. Ζούμε πια μακριά η κόρη μου και εγώ, διότι δεν άντεχα αυτή τη βία και να γίνομαι σάκος του μπόξ από όλους. Η κοπέλα αυτή έχει φύγει από την πόλη στην οποία ζούσε κλασικά εικονογραφημένα σε ένα σπίτι δίπλα από τη μάνα της και την αδερφή της και με την κόρη της κοντά και επέλεξε να ζήσει σε μια πιο μακρινή περιοχή εφόσον μεγάλο μέρος της δουλειάς της γίνεται πλέον εξ αποστάσεως, να ζει στη φύση, στην ηρεμία και να είναι καλά με το σκύλο της και με την επικοινωνία που έχει με τους ανθρώπους που πραγματικά την αγαπούν και την εκτιμούν, είτε διαζώσεις όταν την επισκέφτονται οι φίλοι και οι φίλες της, είτε μέσω διαδικτύου όταν επικοινωνεί μαζί τους. Άρα δεν ζει στην πόλη εκείνη στην οποία ήταν περιχαρακωμένη μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα οικογενειακό χτίριο. Εδώ και λίγα χρόνια που έχω φύγει κι εγώ από το σπίτι εκείνο, η κόρη μου είναι πολύ πιο ήπια, αλλά πάντα σχεδόν ηρωνική ή επιπληκτική μαζί μου. Ιδίω σε σχέση με τον ευαίσθητο χαρακτήρα μου, τον αγώνα που κάνω να απομακρυνθώ από την τοξική μου οικογένεια και τη διαφορετικότητα του τρόπου ζωής μου σε σχέση με άλλες μαμάδες της ηλικίας. Αυτό παρατηρείται σε τοξικά ενήλικα παιδιά και σε έφηβα παιδιά. Η σου δεν είναι έφηβος πλέον. Να συγκρίνουν τη μάνα τους, τον πατέρα τους, με άλλες μανάδες, με άλλους πατεράδες και να κάνουν παράπονο ότι εσύ δεν είσαι σαν τις άλλες μαμάδες, εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους πατεράδες, εσύ μας μεγαλώνει με έναν ορθόδοξο τρόπο και ούτω καθεξής. Όταν αυτό συμβαίνει από έναν έφηβο, οι ενήλικες γονεί, αυτό που θα του πούμε είναι δεν σου πέφτει για τον τρόπο με τον οποίο επιλέγω να είμαι γονιός σου, εφόσον δεν σε κακοποιώ. Όταν θα κάνει τα δικά σου παιδιά, τότε θα έχει όλη την ευχέρεια να επιλέξει με ποιο τρόπο θα είσαι μαμά ή με ποιο τρόπο θα είσαι μπαμπά. Είπαμε, αγαπάμε τα παιδιά μα, εκτιμάμε τα παιδιά μα, του δίνουμε την ευχαίρεια να εκφράζονται ελεύθερα αλλά δεν θα καθίσουμε να μας υποδείξουν κιόλας ότι θα έπρεπε για παράδειγμα να κάνουμε κάποιες συμπεριφορές τις οποίες εμείς έχουμε επιλέγει να μην τις κάνουμε προκειμένου να προστατεύσουμε τον εαυτό μας. Μπορώ να ταυτιστώ αρκετά σε αυτό το κομμάτι γιατί μεγαλώνοντας και εγώ τα δικά μου παιδιά όταν βρισκόντουσα στην ηλικία της εφηβείας το είχα αυτό. Εσύ γιατί δεν πας στα πάρτι γενεθλίων να καθίσεις μαζί με τις άλλες μαμάδες, και να περάσεις χρόνο μαζί με τις άλλες μαμάδες. Δεν μπορούσα να το κάνω. Δεν ήταν για μένα κάτι χρήσιμο να καθίσω σε ένα πάρτι γενεθλίων και να συζητώ περί ανέμων και υδάτων με ανθρώπους τους οποίους δεν τους γνώριζα και με τους οποίους δεν είχα επιλέξει να κάνω παρέα. Εννοείται ότι πήγαινα τα παιδιά στο πάρτι γενεθλίων, εννοείται ότι τα έπαιρνα από το πάρτι γενεθλίων και είχα έγνοια την ασφάλειά τους, όμως δεν καθόμουνα να κοινωνικοποιηθώ με τι άλλε μαμάδε, του άλλου μπαμπάδε κ.ο.κ. Και, και τα παιδιά μου αρκετέ φορέ μου το είπαν, δεν είσαι σαν τι άλλε μαμάδε. ή κάποιε άλλε φορέ μου έλεγαν τα παιδιά μου ότι δεν μα αρέσει ότι εμφανίζεσαι στην τηλεόραση, γιατί άλλε μαμάδε δεν εμφανίζονται στην τηλεόραση και εμεί δεν νιώθουμε καλά πώ εμφανίζεσαι στην τηλεόραση. Εννοείται ότι του άκουγα, εννοείται ότι του συμπαθούσα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα σταματούσα να εργάζομαι με τον τρόπο που εργαζόμουν. Και τώρα, όταν θα ενηλικιωθούν θα επιλέξουν μόνοι τους αν θα γίνουν γονείς και με ποιο τρόπο θα είναι γονείς και τι επαγγέλματα θα έχουν και αν τα επαγγέλματα τους θα έχουν σχέση με τηλεοπτική έκθεση ή όχι και ούτω καθεξής. Ακούμε τα παιδιά μας, ή έχουμε δίκο άτο για να ακούσουμε τι θα μας πούν αλλά αν έρθει ένα παιδί στην εφηβεία να απορρίψει τον τρόπο που ζούμε ή να απορρίψει τον τρόπο που είμαστε γονείς, δεν θα καθίσουμε να δώσουμε και λογαριασμό. Ο γονιός πρέπει να είναι γονιός. Γι' αυτό τον λόγο έχω πει και σε άλλα βίντεο στο κανάλι μας και έχω γράψει και στα βιβλία μου και στο βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» ότι ο γονιός δεν πρέπει να είναι φίλος. Ο γονιός πρέπει να είναι γονιός, να υπάρχουν όρια και να διαφαίνεται ποιο είναι αυτός που μεγαλώνει τον άλλον. Να μην τα κάνουμε όλα ανάποδα και να αγωνιοποιούνται τα παιδιά. Γιατί η γονιοποίηση των παιδιών, ακόμη και αν είναι τέτοιου είδους, δηλαδή το παιδί να αναλαμβάνει το ρόλο του να επιπλήττει και να κατηγορεί το γονιό του, μόνο ζημιά κάνει στο παιδί και σίγουρα και στο γονιό. Άρα, δεν μας γράφει φίλοι ότι εδώ και λίγα χρόνια η κορίτης είναι πολύ πιο ήπια, αλλά είναι επιπληκτική και ηρωνική. Η ηρωνία, το νέγκινγκ, είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου, το οποίο πολύ συχνά, τα έφηβα παιδιά ή τα τοξικά ενήλικα παιδιά χρησιμοποιούν αυτό το όπλο ψυχολογικού πολέμου προ του γονεί του και εξακολουθώ να θεωρώ πω είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Πρέπει να το ονοματίζουμε. Αυτή τη στιγμή μου κάνει νέκινγκ και δεν το αποδέχομαι. Δεν θέλω να μου μιλά με αυτό τον κοροϊδευτικό τόνο. Εγώ δεν σε κοροϊδεύω και δεν δέχομαι να με κοροϊδεύει. Μετά το μετανιώνει και νιώθει ενοχές. Προσπαθεί μετά μέσω αυτογκασλάιτινγκ, gaslighting, δηλαδή κάνει gaslighting στον εαυτό της και gaslighting προς εμένα, να προσπαθεί να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά της. Αυτή είναι πάλι μια αναρκησιστική προσέγγιση στο ζήτημα «έχω κάνει λάθος». Ένας ναρκιστή, όταν κάνει λάθος μπορεί να πει ότι έχει μετανιώσει, μπορεί να πει ότι νιώθει ενοχέ, αλλά όταν προσπαθεί να πείσει και τον εαυτό του και τους άλλους πως έχει δίκιο, αυτό δείχνει ότι η μετάνοια είναι ψεύτικη. Ψεύτικη μετάνοια, ψεύτικη απολογία. Η πραγματική μετάνοια και η πραγματική απολογία έχει ως εξής. Έκανα λάθος, παραφέρθηκα, συγγνώμη. Θα προσπαθήσω να μην το κάνω ξανά. Ούτε μα εγώ θέλω το καλό σου, μα εγώ για αστείο το είπα, μα, 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 μα. Όχι. Και εμεί πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή στην τοξικότητα και από τα ίδια μα τα παιδιά. Και κυρίω τα ενήλικα. Στου εφήβου, μπορεί να παραβλέψουμε και κάτι, να αφήσουμε και κάτι να πέσει κάτω. Στα ενήλικα παιδιά όμω πρέπει να δείχνουμε μηδενική ανοχή στην όποια μορφή βία και τοξικότητα. Ερώτημα. Υπάρχει ελπίδα η κόρη μου να σταματήσει να νιώθει δυστυχισμένη με την ίδια τη συντοξικότητα. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω. Αν υπάρχει ελπίδα, θα υπάρξει μόνο στην περίπτωση που θα σταματήσει να παίρνει θετική ανατροφοδότηση για την τοξική συμπεριφορά. Οπότε, αν εσύ ανέχεσαι και υποθάλπισες στι τοξικέ συμπεριφορέ, τότε δεν το κάνει δυσάρεστο για αυτήν να έχει τοξικέ συμπεριφορέ. Μερικέ φορέ η αγάπη χρειάζεται να είναι αυστηρή. Tough love λέγεται στα αγγλικά, σκληρή αγάπη. Δηλαδή, να έχουμε μια ρεαλιστική οριοθέτηση των ανθρώπων που αγαπάμε και των ανθρώπων που έχουμε γεννήσει και έχουμε φέρει στη ζωή, ούτω ώστε να μην τους δίνουμε το λανθασμένο μήνυμα ότι είναι εντάξει να κατατροπώνεις ψυχολογικά το γονιό σου, είναι εντάξει να θυμώνεις το γονιό σου, είναι εντάξει να κάνεις το αφεντικό στο γονιό σου. Προσοχή, προσοχή, γιατί στις μέρες μας υπάρχουν πολλά παιδιά με αλαζονία, αγένεια και δικαιωματισμό, ενήλικα παιδιά, κορίτσια άνω των 26 και αγόρια άνω των 28, τα οποία συμπεριφέρονται στους γονείς τους, σαν πως και οι γονείς τους είναι οι αυλικοί τους, οι υπόδουλοι τους ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Τα ίδια μας τα παιδιά καταστρέφουμε αν ανεχόμαστε τέτοιες παρεμβατικές συμπεριφορές και τέτοιες συμπεριφορές χωρίς σεβασμό. Μιλάμε πάντοτε για περιπτώσεις τις οποίες τα παιδιά είναι ενήλικα, οι γονείς είναι ενήλικοι, οι γονείς προσπαθούν να ζήσουν τη ζωή τους και έρχεται το ενήλικο τοξικό παιδί τους και τους φέρει συνεχώς εμπόδια, προσπαθεί να τους διορθώσει, να τους φέρει στον ίσιο δρόμο, να τους ηρωνευτεί, να τους κοροϊδέψει, να τους υπενθυμίσει ίσως αποτυχίες που είχαν οι γονεί παλιότερα στη ζωή τους, να αμφισβητήσει τις αποφάσεις τους, να αμφισβητήσει την αλλαγή των γονέων, να μηδενίσει την όποια ψυχική πρόοδο έχει κάνει ένας γονιός, να μηδενίσει τα αποτελέσματα της ψυχοθεραπείας, της ψυχοεκπαίδευσης και του προσωπικού πνευματικού αγώνα. Είναι παιδιά μας, τους αγαπάμε, αλλά η αγάπη δεν σημαίνει πως θα τους επιτρέπουμε να μας αλώνουν και να μας συμπεριφέρονται με κακοποιητικό τρόπο μηδενική ανοχή στη βία, έστω και αν αυτή έρχεται από τα τοξικά ενήλικα παιδιά μας. Πάμε στην επόμενη συνειδητοποίηση. Έχω την αίσθηση ότι κακοποιεί με σχετικό με μένα τρόπο και το σύντροφο της, ο οποίος φαίνεται πολύ ισορροπημένο και την ίδια στιγμή η ίδια δεν το χαίρεται που έχει ένα ισορροπημένο σύντροφο, αλλά βασανίζεται. Μάλιστα, έχω κάποιε φορέ την εντύπωση πω ο σύντροφο που επέλεξε μου μοιάζει και λέει ότι έχει για εκείνο κάποια θέματα υγεία και έχει ε, ακαδημαϊκέ επιδιώξει όπω έχει φίλοι που γράφει την επιστολή κλπ. Άρα, υποθέτει ότι μπορεί να επέλεξε ένα σύντροφο που σου μοιάζει για να έχει πάλι του χεριού της κάποιον να του κάνει το αφεντικό στη θέση σου, εγώ θα λυπόμουν τον σύντροφό τη. Ε, και δεν θα ε, ζήλευα να πω 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 η κόρη μου έχει ένα καλό σύντροφο και εγώ δεν είχα ποτέ ένα καλό σύντροφο και τι κρίμα η κόρη μου που έχει ένα καλό σύντροφο και αντί να το ευχαριστηθεί τον κακοπεί. Αντιλαμβάνεσαι ότι η κόρη σου είναι κακοποιητική. Αντιλαμβάνεσαι ότι η κόρη σου είναι ναρκισίστρια. Αντιλαμβάνεσαι ότι η κόρη σου είναι καρατοξική. Δεν έχει σημασία που είναι κόρη σου, Δεν είναι ανήλικη. Δεν είναι μικρό παιδάκι που στα μικρά παιδιά δικαιολογούνται κάποιες ναρκισιστικές συμπεριφορές λόγω της ηλικία. Είναι ενήλικας. Και από τη στιγμή που ίδια κακοποιεί το σύντροφό τη και του φέρεται άσχημα, η στενοχώρια σου θα έπρεπε να είναι γιατί να κακοποιείται ένας νέο άνθρωπο, ασθενή όπω είσαι και εσύ ασθενή, και γιατί να μην έχει καλύτερη μοίρα αυτό το παιδί παρά να μπλέξει με την κόρη σου την τοξικιά. Δεν κατάλαβα. Αγαπάμε τα παιδιά που γεννήσαμε, αλλά ω πνευματικοί άνθρωποι οφείλουμε να έχουμε αγάπη προ τα παιδιά όλου του κόσμου. Το φίλο τη κόρη σου δεν το γέννησε μητέρα. Δεν το γέννησε πατέρα, δεν έχει δικαίωμα αυτό στην ευτυχία. Εύχομαι να ανοίξει τα μάτια του σύντροφο τη κόρη σου, να δει ότι κακοποιείται και να αποστασιοποιηθεί προκειμένου να σώσει την υγεία του. Γιατί ένα άνθρωπο με ένα αυτοάνωσο νόσημα είναι ό,τι χειρότερο να συζεί, να συγκατοικεί, να έχει σχέση με ένα αλαζονικό, αγενέ πρόσωπο το οποίο τον κακοποιεί, την κακοποιεί ψυχικά και σωματικά. Ε, Έλεω. Άκου να στενοχωριέσαι τώρα αν αυτή θα νιώσει χαρά τη στιγμή που σκορπάει όλεθρο και σε σένα και στο σύντροφό τη και όπου πάει ασχέτως που είναι η κόρη σου. Πονάει η καρδιά μας, ναι, αλλά η έγνοια μας πρέπει να είναι να μην κακοποιούνται άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή η κόρη σου είναι ο κακοποιητή. Ή κακοποιήτρια, αν υπάρχει τέτοιο όρο. Ερώτημα. Πώ και έχει στραφεί υπέρ τη ναρκιστική οικογένεια, του πατέρα τη, τον οποίο τον κατηγορεί, αλλά είναι γατάκι μπροστά του και πάνε εκδρομέ και δουλεύει γι' αυτόν, Τη γιαγιά τη που ξέρει και το λέει πόσο κακό μου έχει κάνει, αλλά τώρα είναι γριά. Τη θεία τη που είναι παρτάκια και δεν έχει βοηθήσει ουσιαστικά σε δύσκολε στιγμέ ποτέ, τη κόρη μου. Γιατί έχει στραφεί υπέρ τη ναρκιστική οικογένεια, επειδή του μοιάζει. Επειδή νιώθει οικία με αυτού. Εκεί νιώθει σπίτι τη. Γι' αυτό έχει στραφεί υπέρ του. Είναι με του δυνατού η κοπέλα. Τι δεν καταλαβαίνει. Η κοπέλα διάλεξε και πήρε στρατόπεδο. Είναι με του δυνατού αυτή τη στιγμή είναι κλίκα με τη μάνα σου, με την αδερφή σου και με τον πατέρα της. Ανεξαρτήτως αν κάποιες φορές κατηγορείς εσένα τον πατέρα της, ανεξαρτήτως αν κάποιες φορές λέει η θεία μου δεν με βοήθησε στις στιγμές που θα μπορούσε να με βοηθήσει ή η γιαγιά μου ήταν κακοποιητική αλλά τώρα είναι κρυά. Διάλεξε εκείνους που τις μοιάζουν. Δεν λέει και η αρχαία ελληνική παροιμία όμοιος ομοίωα ή πελάζει. Θα συνταχθείς με την πλευρά που νιώθει ότι ταυτίζεσαι. Γιατί η κόρη μου με πιέζει τόσο πολύ να μην ξεκόψω μαζί τους και μου εναντιώνεται. Τι κάνω γι' αυτό. Η κόρη σου σε πιέζει τόσο πολύ και εναντιώνεται στο να ξεκόψεις με τη γιαγιά της και τη θεία της, γιατί θέλει να σε έχουν όλες εκεί πέρα να σε κακοποιούν αντάμα. Έχασαν το αντικείμενο της κακοποίησης τους. Ξέρει πολλές φορές οι ναρκισιστές επιμένουν. Και κάνουν ξανά και ξανά, hovering για να μην χάσουν ένα συνεξαρτόμενο που έχουν στα χέρια του και τον κακοποιούν. Αυτό δεν το κάνουν επειδή αγαπούν τον συνεξαρτόμενο. Αυτό το κάνουν γιατί θέλουν να έχουν κάποιον πάνω στον οποίο να ξεσπούν. Διαταράζει τι ισορροπίε, γλυκιά μου, φεύγοντα από αυτή την τοξική οικογένεια. Αφήνει του τοξικού μόνου του, χωρί να έχουν κάποιο πρόθυμο θύμα να κακοποιήσουν, και αναγκάζονται να έρχονται σε επαφή με τα δικά του αρνητικά συναισθήματα. Και αυτό δεν του αρέσει. Οπότε επιμένω να με τη Μουχαμέτη να πας πίσω για να σε έχουν εκεί να σε κακοποιώ. Θέλω να έρθεις πίσω, όχι γιατί σε αγαπώ, όχι γιατί έχω την επιθυμία να συνδεθώ σιαστικά μαζί σου. Θέλω να έρθεις πίσω γιατί εσένα όποτε σε κακοποιώ το αποδέχεσαι, εξακολουθείς κάθε φορά να με συγχωρείς και μπορώ να σου πω ό,τι μου φανεί μπορώ να συμπεριφερθώ σε σένα με τον πιο αγενή, αλλά ζωνικό, κακοποιητικό τρόπο και εσύ πάλι θα με συγχωρέσει. Ενώ αν πάω να κάνω αυτά τα τερτύπια σε άλλου ανθρώπου, δεν θα με συγχωρέσω. Και θα έχω συνέπειε. Οφείλουμε όσοι άνθρωποι δεν είμαστε ναρκιστέ να βάζουμε σαφή όρια και να βάζουμε stop στους ναρκισιστές ανθρώπους. Είτε βρίσκονται στη δική μας ζωή, είτε στη ζωή ανθρώπων που γνωρίζουμε και αγαπούμε ως κοινωνία οφείλουμε να δώσουμε τελεσίγραφο στους ναυκησίστες. Να τους δείξουμε ότι δεν ανεχόμαστε αυτές τις κακοποιητικές συμπεριφορές. Εάν σταματήσουμε να είμαστε πρόθυμα θύματα οι περισσότεροι από εμάς, τότε δεν θα βρίσκουν που θα ξεσπάσουν, θα ξεσπάνε μεταξύ τους και εκεί πέρα, επειδή θα είναι διαφορετική η δυναμική ένας ναρκισιστής να ξεσπάει πάνω σε έναν άλλο ναρκισιστή, Υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση κάποιο από όλου αυτού να πει: Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση να συμπεριφέρω με αυτόν τον τρόπο και να έχω συνέπειε. Οπότε ίσω πρέπει να κάνω κάτι. Δεν μα ενδιαφέρει όμω. Δεν μα ενδιαφέρει. Θα μου πείτε, ακόμη και αν είναι παιδιά μα, ναι και αν είναι παιδιά μα. Εμεί έχουμε δώσει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε την περίοδο που μπορούσαμε. Δηλαδή, βάζοντα και τον εαυτό μου σε αυτή τη διαδικασία, να σκεφτώ: Τώρα είμαι 48 χρόνων γέννησα το γιο μου στα 22 και την κόρη μου στα 24. Σαφέστατα, στα 30 μου, στα 35 μου, στα 40 μου, δεν είχα τις γνώσεις που έχω σήμερα, δεν είχα την οριμότητα που έχω σήμερα, δεν είχα τη δυναμικότητα και τη δύναμη τη ψυχική που έχω σήμερα. Σαφώς υπήρξα κακό παράδειγμα προς τα παιδιά μου. Αυτό όμω δεν σημαίνει ότι ήμουν η χειρότερη μάνα. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να βρίσκομαι σε ένα χώρο όπου να προστατεύω τον εαυτό μου από όποια μορφή τοξικότητα, ακόμη και αν αυτή ίσως προέλθει από τα δικά μου τα παιδιά τα οποία τα έχω μεγαλώσει. Εξάλλου, ένα υγιής άνθρωπο, μια υγιής προσωπικότητα, αντιλαμβάνεται την προσπάθεια που κάνει ο γονιός του για να εξελιχθεί και να αλλάξει, βλέπει την πρόοδο του γονιού του, χαίρεται με την πρόοδο του γονιού του, χαίρεται που ο γονιό του έχει ενδυναμωθεί και έχει ξεκόψει από κακοπιτικές συνθήκε και καταστάσει και το επικροτεί, όχι να πάει πίσω. Σα στέλνω στο κανάλι μα στο YouTube να δείτε το βίντεο, το πρόσφατο, το συγκλονιστικό, με την κοπέλα την 30χρονη, ακριβώ την ηλικία της κόρη σου, τη οποία πέθανε η μάνα πρόσφατα, μετά που είχε παρατήσει πλήρω τον εαυτό τη για πάνω από μια δεκαετία και μετά που ήταν σε μια πολύ άθλια κατάσταση προς την κόρη της να δείτε αυτό το βίντεο, να ακούσετε πώς μιλάει αυτή η κοπέλα και να κάνετε τη σύγκριση. Πώς μια κοπέλα η οποία μεγαλώνει σε ένα σπίτι στο οποίο η μάνα παρατάει παντελώς τον εαυτό της, σταματάει να εργάζεται, σταματάει να φροντίζει την υγιεινή και την υγεία της, βρίσκεται σε μια άθλια συνθήκη ψυχικά και σωματικά, συνεξαρτώμενη και κακοποιημένη και από τους γονείς της και από τον αδερφό τη, πώς αυτό το κορίτσι καταφέρνει από το αγκάθι να φυτρώσει ρόδο και καταφέρει να χρησιμοποιήσει δημιουργικά όλη αυτή την αρνητική εμπειρία και να είναι μια κοπέλα που όσοι ακούσαμε το γράμμα τη, συγκλονιστήκαμε. Εκείνο το κορίτσι μεγάλωσε σε ένα πολύ πιο δυσχερέ περιβάλλον από ότι το δικό σου το κορίτσι και από ότι τα κορίτσια και τα γόρια πολλών άλλων συνεξαρτώμενων ανθρώπων. Και μπόρεσε εκείνη η κοπέλα να πάρει τη ζωή τη στα χέρια τη και να χαράξει μια διαφορετική πορεία από τη δική σου κόρη και από τι κόρε και του γιου και άλλων ανθρώπων. Να σταματήσουμε να δικαιολογούμε τους κακοποιητές, έστω και αν οι κακοποιητές έχουν τα μισά δικά μας γονίδια. Έστω και αν ρέει το ίδιο αίμα με το δικό μας τις φλέβες τους. Έστω και αν τους έχουμε κοιοφορήσει και αν τους έχουμε γεννήσει. Ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει την πορεία στη ζωή του. Μπορεί να σε μεγαλώσει ένας γονιός με τις καλύτερες προθέσεις, να είναι ένας γονιός ο οποίος να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνεται και όταν κάνει λάθος να το παραδέχεται και να επανορθώνει. Και αυτός να είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει επιλέξει τον εύκολο δρόμο, το δρόμο της πνευματικής, ψυχικής και συναισθηματικής τεμπελιάς, το δρόμο του να αντιγράφει τους κακοποιητές στη ζωή του και να συντάσσεται με τους δυνατούς και να πολεμά ψυχολογικά του αδυνάμου έστω και αν είναι η ίδια του η μητέρα ή ο ίδιος του ο πατέρας. Από τη στιγμή που ένα παιδί ενηλικιώνεται, η ενηλικίωση έρχεται στα 26 για τα κορίτσια και στα 28 για τα αγόρια, δεν έχει καμιά δικαιολογία για να φέρεται ναρκιστικά ή με κάποιον παράδοξο τρόπο προς οποιονδήποτε και προς τους γονείς τους. Δεν δεχόμαστε. Δεν δεχόμαστε να μας τη λένε τα ενήλικα παιδιά μας με τοξικό τρόπο, να μας κάνουν τα να μας κουνούν το δάχτυλο και να μας φέρονται απαξιωτικά. Οι φίλοι κλείνουν την επιστολή της λέγοντας τα παραπάνω, με βασανίζουν χρόνια και όσο και αν ψυχοεκπαιδεύομαι και ψυχοθεραπεύομαι, υπάρχουν στιγμές που νιώθω πως έχω μια κακιά κόρη και εγώ με μια κακιά μάνα. Αυτό δεν αντέχεται. πρέπει να το αντέξουμε. Πρέπει να το αντέξουμε. Εάν η κόρη μας μας λέει πως είμαστε κακιά μάνα, πρέπει να το αντέξουμε. Ναι, παιδί μου, εφόσον αυτό πιστεύεις, είμαι μια κακιά μάνα για σένα. Εφόσον συνειδητοποιήσουμε ότι η ενήλικη κόρη μας συμπεριφέρεται τοξικά, δικαιωματικά και με ναρκισισμό, μπορούμε κάλλιστα να αποφασίσουμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας. Όχι να κακοποιήσουμε το παιδί μας, όχι να το τιμωρήσουμε για τις κακοποιητικές συμπεριφορές αλλά να προστατεύσουμε τον εαυτό μας από τη συνέχιση αυτών των συμπεριφορών και να προστατεύσουμε και το παιδί μας από τη συνέχιση αυτών των συμπεριφορών. Υπάρχουν και τοξικά ενήλικα παιδιά. Υπάρχουν ενήλικα παιδιά που είναι εναρκησιστές και κατατρώνε τις σάρκες των γονέων τους. Το γεγονός πως είναι γονεί του δεν τους συγκινεί στο ελάχιστο και κακοποιούν τους γονεί του. Γιατί οι γονείς να νιώθουν ότι είναι κρίμα το παιδί μου από τη στιγμή που είναι ενήλικο και έχει την επιλογή. Γιατί θα χαρώ πολύ στα σχόλια που θα ανέβει αυτό το επεισόδιο του podcast στο YouTube να διαβάσω αν έχετε κάποιες παρόμοιες εμπειρίες, αν ταυτίζεστε με κάποιο τρόπο ή αν έχετε διαχειριστεί κάτι παρόμοιο με τοξικό παιδί δύσκολο και πώ τα φέρνετε βόλτα. Ε, δεν πειράζει αν το παιδί μας μας θεωρεί κακιά μητέρα εφόσον εμείς είμαστε άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούμε να είμαστε σε πνευματική εγρήγορση ψυχοεκπαιδευόμαστε, ψυχοθεραπευόμαστε παίρνουμε τέτοια ζητήματα στη θεραπεία μας στην προσωπική ψυχοθεραπεία μπορεί να βοηθηθούμε ιδιαίτερα από τον την θεραπευτριά μας προκειμένου να αναγνωρίσουμε όπλα ψυχολογικού πολέμου που μπορεί να χρησιμοποιεί το ίδιο το παιδί μας εναντίον μας. Καλή δύναμη σε όλους. Εύχομαι. Και ο καθένα να αναλάβει τι ευθύνε του. Όλοι οι ενήλικε, γονεί ή παιδιά, να αναλάβει ο καθένα τη δική του προσωπική ευθύνη. Γιατί σε αυτή την κοινωνία πάσχουμε από την πελιά και άρνηση ανάληψη ευθύνη. Ο καθένα τη δική του όμω. Ε. Φιλιά.